Για 10 λεπτά ο χρόνος σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τρία τελευταία χρόνια η κυβέρνησή μας με ισχυρή πολιτική βούληση, συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο και αποτελεσματικότητα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, υλοποιεί τον εθνικό στρατηγικό στόχο για την οριστική έξοδο από την κρίση, την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας σε όρους βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας σε νέες υγιείς βάσεις. Οι επόμενοι μήνες είναι καθοριστικοί και ο στόχος είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2018 να βγούμε από το πρόγραμμα. Η αποφασιστικότητά μας στην εφαρμογή των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα αναγνωρίζεται από όλους τους διεθνείς θεσμούς, φορείς και τις ξένες αγορές. Το οικονομικό κλίμα και το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώνεται διαρκώς. Η ανεργία έχει μειωθεί σχεδόν 7 μονάδες τα τρία τελευταία χρόνια και η απασχόληση αυξάνεται πλέον με ρυθμούς κοντά στο 2%. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι σε επίπεδα ρεκόρ τα δύο τελευταία χρόνια και το 2017 έχουμε αύξηση μέχρι και 70%. Η ελληνική οικονομία τρέχει με θετικούς ρυθμούς, με υπεραπόδοση των στόχων και διαρκή βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη της, στη βιομηχανική παραγωγή και στη μεταποίηση, στο λιανικό εμπόριο, στις εξαγωγές και φυσικά στον τουρισμό σε όλα τα τουριστικά μεγέθη. Σε αυτό το νέο θετικό οικονομικό περιβάλλον, η συμβολή του τουρισμού είναι καθοριστική. Ο τουρισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την οικονομία που μπορεί να συμπαρασύρει στην ανάπτυξη και όλους τους άλλους παραγωγικούς τομείς και ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε τις υψηλότερες ιστορικά επιδόσεις για 3 συνεχόμενες χρονιές. Το 2017 αποτέλεσε θεαματική χρονιά με αύξηση πάνω από 9% στις διεθνείς αφίξεις και εκτιμάμε ότι θα αγγίξουμε πάνω από 30 εκατομμύρια ρεκόρ όλων των εποχών στα τουριστικά έσοδα. Η άνοδος αυτή είναι η μεγαλύτερη των τριών τελευταίων ετών και σε συνέχεια των διαδοχικών ρεκόρ της προηγούμενης διετίας. Το 2015 κλείσαμε περίπου με 26 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, το 2016 με 28 εκατομμύρια αφίξεις. Το 2017 ο τουρισμός ενίσχυσε την κατανάλωση και τις καταθέσεις, αύξησε σημαντικά τις μεταφορές και στο 11ο καταγράφεται ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας με σχεδόν 10% αύξηση σε σχέση με το 2016 που ήταν χρονιά ρεκόρ. Συνέβαλε στην άνοδο του λιανικού εμπορίου, του τζίρου των αγορών tax-free, του κύκλου εργασιών στον τομέα της εστίασης όπως και στις εξαγωγές. Έφερε διψήφια αύξηση στην επισκεψιμότητα και τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, κυριαρχεί στις ενάρξεις νέων επιχειρήσεων, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι πρόσφατες προβλέψεις οικονομικών και τραπεζικών αναλύσεων αναφέρουν ότι η συνολική συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί πάνω από μία μονάδα το 2017, 24,6 από 23,4 το 2016 και προβλέπεται να αγγίξει το 26% το 2018. Για το 2018 τα πρώτα θετικά μηνύματα και οι προκρατήσεις μας κάνουν πολύ αισιόδοξους, τα νούμερα είναι ήδη διψήφια. Στόχος μας είναι να καθιερώσουμε την Ελλάδα παγκόσμιο ελκυστικό προορισμό για τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο. Επιδιώκουμε μέσα από τη βιώσιμη, δίκαιη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη τα οικονομικά ωφέλη και αναπτυξιακά ωφέλη να διαχυθούν σε όλους τους προορισμούς στις τοπικές κοινωνίες για τα επόμενα χρόνια. Η Εθνική Περιφερειακή Τουριστική Πολιτική που εφαρμόζουμε από το 2015 είναι να αυξήσουμε τους προορισμούς, αλλά και την τουριστική κίνηση το χειμώνα. Ενισχύσαμε τις παραδοσιακές μας αγορές, την Αμερική, τον Καναδά, τη Ρωσία και ανοίξαμε νέες δυναμικές αγορές επισκεπτών υψηλής αγοραστικής δύναμης, Μέση Ανατολή, Κίνα, Ινδία και έχουμε 5 στρατηγικούς άξονες οι οποίοι έχουν ήδη αποδώσει. Κάναμε πράξη πρώτα απ' όλα την επιμήκυνση της θερινής τουριστικής περίοδου και το 16 αλλά και το 17 Οκτώβριος. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος ήταν οι καλύτεροι μήνες όλων των εποχών, με διψήφια αύξηση στις αφίξεις και υψηλές πληρότητες σε όλους τους προορισμούς.
Διαπραγματευτήκαμε επίμονα και εξασφαλίσαμε την καθιέρωση νέων απευθείας πτήσεων, καθώς η συνδεσιμότητα αποτελεί το κλειδί για την τουριστική ανάπτυξη, καθώς ανοίξαμε νέες αγορές, όπως σας είπα και πριν, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μέσα στους στρατηγικούς μας στόχους ενισχύσαμε τα θεματικά προϊόντα, τα οποία είναι επίσης πολύ σημαντικά για να πετύχουμε τους στόχους μας, την επιμήκυνση της περίοδου, ανάδειξη νέων προορισμών και φυσικά τη μεγάλη ανάπτυξη με αιτήσιους ρυθμούς 7%, πάνω από το διπλάσιο μέσο όρο του παγκόσμιου τουρισμού. Έχει κάνει πολύ ελκυστική την πατρίδα μας και έχει προσελκύσει επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας τα επόμενα χρόνια. Σε αυτή την περίοδο της δυναμικής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού, προτεραιότητά μας είναι να ενισχύσουμε τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, ώστε να καλύψουμε τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής τουριστικής αγοράς, και με μία σειρά μεταρρυθμίσεων δημιουργήσαμε ένα πάρα πολύ φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα αλλά και για τις επενδύσεις. Σε συνεργασία με τη συναρμόδια Υπουργεία, αντιμετωπίζουμε νομοθετικά κενά και παθογένειες του παρελθόντος και υιοθετούμε πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο νομικό θεσμικό πλαίσιο με βάση τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές αλλά και τάσεις. Απλοποιήσαμε τις διαδικασίες σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων, θεσπίσαμε σύγχρονα κριτήρια και προδιαγραφές για τους επιμέρους κλάδους του τουρισμού, κωδικοποιήσαμε την τουριστική νομοθεσία, πήραμε 100 και πλέον ετών νόμους και τους έχουμε ψηφιακά πλέον στο site μας, έτσι ώστε οι τουριστικοί επαγγελματίες, οι υποψήφοι επενδυτές να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτή την ψηφιακή πύλη με όλη τη σύγχρονη και ισχύουσα νομοθεσία όπως είναι σήμερα. Ενεργοποιήσαμε το δορυφόρο λογαριασμό τουρισμού που αποτελούσε εξαγγελία ετών. Το είχαμε ακούσει από όλες τις κυβερνήσεις. Ξεκινήσαμε πιλωτικά με τα στοιχεία του 2015. Στόχος μας είναι να μπορεί να αποτυπωθεί η συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα όλων των τουριστικών μεγεθών ως ουσιαστικό εργαλείο στη χάραξη μακροπρόθεσμων πολιτικών για τον τουρισμό. Συγκροτούμε επίσης το παρατηρητήριο τουρισμού. Νομοθετήσαμε ώστε να ξεπεράσουμε χρονίζοντα προβλήματα από το παρελθόν και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουν νέες επενδύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τουρισμός υγείας και ευεξίας και ειδικότερα το κομμάτι του τουρισμού, του ιαματικού τουρισμού, γιατί εκεί επιλύσαμε ένα χρόνιο πρόβλημα αναγνώρισης των ιαματικών πόρων και αδειοδότησης των ιαματικών εγκαταστάσεων, ώστε με γρήγορες διαδικασίες να αξιοποιηθούν επενδυτικά και να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Θεσπίσαμε σύγχρονες προδιαγραφές για τα κέντρα θαλασσοθεραπείας και τις μονάδες ιαματικού τουρισμού. Επεξεργαζόμαστε ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο για τον ιατρικό τουρισμό. Ολοκληρώνουμε τις προδιαγραφές για τον αγροτουρισμό και τη χορήγηση ειδικού σήματος. Η ενίσχυση της κρουαζιέρας, του γιότινγκ και του καταδυτικού τουρισμού, όπως και η αξιοποίηση των μαρινών, είναι στις προτεραιότητές μας. Προωθούμε υψηλού επίπεδου θεματικές εμπειρίες που συνδέονται με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας σε κάθε περιφέρεια και προορισμό και δημιουργούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Πρωταγωνιστής πάντα η ιστορία μας και ο πολιτισμός μας που έχουν προσδώσει παγκόσμια κτηνοβολία στη χώρα μας και είναι κυρίαρχη επιλογή επισκεπτών υψηλού εισοδήματος αλλά και μορφωτικού επίπεδου. Όπως επίσης και άλλες αυθεντικές εμπειρίες που επιλέγουν οι επισκέπτες συνδέονται με το θρησκευτικό τουρισμό, προσκυνηματικό, τον αθλητικό προπονητικό, τον τουρισμό υπαίθρου, το χειμερινό, το συνεδριακό, τα ταξίδια πόλεως και φυσικά τη μοναδική ελληνική γαστρονομία που προωθούμε πολύ δυναμικά. Ο τουρισμός αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και η σύνδεσή του με όλους τους παραγωγικούς τομείς είναι στρατηγική επιλογή για την ανάπτυξή μας. Προωθούμε πολιτικές για την ενθάρρυνση συνεργειών μεταξύ του τουρισμού, της πρωτογενούς παραγωγής, αγροδιατροφικού τομέα, της μεταποίησης των εξαγωγών, έτσι ώστε να στηρίξουμε παραγωγούς, μικρούς επαγγελματίες, οικογενειακές επιχειρήσεις. Ενθαρρύνουμε την ένταξη των τοπικών προϊόντων στα ξενοδοχεία και σε όλη την τουριστική αλυσίδα. Εξασφαλίσαμε μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 την ενεργοποίηση πόρων πάνω από 300 εκατομμύρια και συγχρηματοδοτούμενες δράσεις για τον τουρισμό. Προκηρύξαμε μέσω του ΕΠΑΝΕΚ τα δύο προγράμματα, το ένα για τα εφιστάμενα ώστε να εξυγχρονιστούν και να αναβαθμιστούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, ύψους περίπου 110 εκατομμυρίων,
αλλά και ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο ήδη βγήκε με 120 εκατομμύρια για την ίδρυση νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Συμμετέχουμε για πρώτη φορά ως εταίρος σε διακρατικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως τα Interreg για νέα έργα και ανάπτυξη στο θεματικό τουρισμό, στις διμερείς συναντήσεις και στα διεθνή φόρα, αλλά και στις διαρκείς επαφές μας στο εξωτερικό. Με επενδυτικούς παράγοντες προωθούμε την Ελλάδα ως παγκόσμιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Προσκαλέσαμε και προσελκύουμε το ενδιαφέρον κορυφαίων ομίλων από την Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Κίνα, Ρωσία για να επενδύσουν στην Ελλάδα. Διεθνείς αλυσίδες εισέρχονται δυναμικά στην ελληνική αγορά. Ισχυροί όμιλοι και επενδυτικά funds διερευνούν συγκεκριμένες ευκαιρίες στο δυναμικά αναπτυσσόμενο τουριστικό τομέα, αλλά και στο real estate. Και διεθνείς ταξιδιωτικοί όμιλοι ήδη δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, ενισχύουν την παρουσία τους με επενδύσεις σε ξενοδοχεία. 300 επενδυτικές προτάσεις υποβλήθηκαν την τελευταία μόνο διετία στις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για υφιστάμενα και νέα τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία και αδειοδοτήσεις ειδικών τουριστικών υποδομών. 254 τουριστικές επενδύσεις κατατέθηκαν προς υπαγωγή και στον αναπτυξιακό νόμο συνολικού προϋπολογισμού άνω των 920 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ΕΟΤ, ως φορέας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Επικοινωνίας για την παγκόσμια προβολή και προώθηση του ελληνικού τουρισμού, υλοποιεί ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα με μεικτή διαφήμιση, συνδιαφήμιση με τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς ομίλους, ενισχυμένη παρουσία στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, προβολή στις παγκόσμιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, προωθητικές δράσεις στα παραδοσιακά μέσα και εκτεταμένες δράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια διοργάνωση των ταξιδίων εξοικείωσης, όπως τα λέμε, τα οποία έχουν ξεπεράσει περίπου τα 250. Επιδιώξαμε και δρεώσαμε πιο ισχυρή παρουσία στη διεθνή τουριστική αγορά και ενδυναμώσαμε τη συνεργασία μας με διεθνείς φορείς. Αποκτήσαμε ένα πιο ενεργό θεσμικό ρόλο στις αποφάσεις και πολιτικές που διαμορφώνονται στον τουρισμό παγκοσμίως. Διεκδικήσαμε για πρώτη φορά και εκλεγήκαμε μέλος στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την περίοδο 2018-2021. Μας προτείνανε και μέσω εμού προείδρευσε η Ελλάδα στην κορυφαία διάσκεψη του ΟΣΑ για τον τουρισμό στο Παρίσι 2-3 Οκτωβρίου. Εκεί υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά ελληνικές θέσεις. Και στη δήλωση της πολιτικής του ΟΣΑ για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ελλάδα είχε ισχυρή δυναμική παρουσία. Εγκαινιάσαμε το έτος τουρισμού Ελλάδα-Ρωσία 2017-2018. Προωθούμε την τουριστική συνεργασία με την Κίνα και υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία «Ένα δρόμο, μια ζώνη, on Belt One Road» και το έτος τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας 2018. Το 2018 επίσης η Ελλάδα θα φιλοξενήσει μετά από δική μας πρόσκληση, κορυφαία συνέδρια, όπως είναι το Διεθνές Τουριστικό Φόρουμ της Λουκέρνης, το συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για τον τουρισμό του δρόμου του μεταξιού και το συνέδριο της Αμερικάνικης Ένωσης Ταξιδιωτικών Γραφείων ASTA Destination Expo, που συνιστά τεράστια ευκαιρία για την πρόθεση και την προβολή της πατρίδας μας στην Αμερικάνικη τουριστική αγορά για όλα τα επόμενα χρόνια. Αναβαθμίζουμε και εξυγχρονίζουμε ριζικά την δημόσια τουριστική εκπαίδευση με στόχο την υψηλή κατάρτιση των στελεχών του τουριστικού τομέα και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενισχύουμε τις ανώτερες σχολές Ρόδου, Κρήτης και τα 8 δημόσια ΙΕΚ του τουρισμού. Εδώ θέλω να πω ότι επίσης είναι σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού από τις 11 Δωδεκάτου έως τις 5 Πρώτου του 2018. Είναι οι ρυθμίσεις για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και έχει αναρτηθεί ήδη στη διάβγεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι με πολύ μεράκι, διάθεση, όρεξη και αγάπη έχουν στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Η επιτυχία του τουρισμού είναι η επιτυχία όλων των επαγγελματιών, είναι επιτυχία της Ελλάδος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που μου μεταφέρετε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Δίνουμε λύσεις άμεσα και θέλω να πω ότι σε αυτή την εθνική προσπάθεια όλες οι περιφέρειες, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα εμπορικά επιμελητήρια, αλλά και οι τοπικοί φορείς και ο ιδιωτικός τομέας είναι κοντά μας. Έχουμε αποδείξει ότι οι Έλληνες ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολύ σπουδαία πράγματα. Ο τουρισμός ενώνει, είναι εθνική υπόθεση.
Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Οι τρεις αυτές χρονιές της ανάπτυξης μας έχουν κάνει πολύ περήφανους, γιατί στηρίζει ο τουρισμός την ελληνική οικονομία, αλλά συγχρόνως είναι και η γέφυρα. Είναι και ο τομέας ο οποίος ενισχύει άλλους παραγωγικούς τομείς ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν. Και θα κλείσω λέγοντας ότι είναι η κινητήρια δύναμη για την εθνική μας οικονομία και επίσης είναι το μέλλον για πρόοδο και για ευημερία. Σας καλώ να υπερψηφίσετε αυτόν τον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Υπουργό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεσαι στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση με τη συνένεση του σώματος.